Πρέπει πολύ να το βάλει. Προσδοκίες από την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση. Δεν πρέπει να το ξεχάσει. Και στην Τολεμαϊδα μας. Καλή δύναμη. Στρατηγέ, τι κάνεις. Καλά. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλά είσαι. Γεια σας. Γεια σας. Καλή δύναμη. Κύριε Τσίπρα μας, καλώς ήρθατε. Μια φωτογραφία να βγούμε. Είσαι καλά. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Γιώργο. Αλέξη, μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία. Έβγαλες. Αλέξη, σβίστονα. Σβίστονα. Εσείς, όχι εγώ. Σβίστονα. Σβίστονα το Καρτέμι, σβίστονα. Να το σβίστονα. Άιστα. Έλα ρε φίλε. Τι κάνεις. Μια χαρά. Αλέξη, με την νίκη. Πάμε πρώτη γνασίου. Πρώτη γνασίου. Ναι, να πάρουμε μια φωτογραφία. Να σε στον είδε. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Γεια σου, Κουκλά. Γεια σου, Κουκλά. Πώς σε λένε. Παναγιώτα, δεν αποφέλε. Αλέξη, είσαι η ελπίδα μας. Γεια σου, ρε Άννη, η ελπίδα είναι. Καλώς ήρθατε. Γεια σου, πρόεδρε. Σήμερα δίνεται μήνυμα νίκης. Η σημερινή μας συγκέντρωση εδώ στην Κοζάνη δείχνει το δρόμο προς τη μεγάλη νίκη στις 21 του Μάη. Η αλλαγή που τόσο έχουμε ανάγκη στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, θα έρθει. Θα έρθει όχι μόνο στην κυβέρνηση, θα έρθει στην καθημερινότητά μας. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνουμε σήμερα. Η παρουσία σας, η αποφασιστικότητά σας, η αγωνιστική σας δυναμική δείχνει το δρόμο προς την αλλαγή, το δρόμο προς τη μεγάλη νίκη. Να είστε βέβαιοι, το βράδυ της 21ης του Μάη θα πανηγυρίζει ο λαός και όχι τα καρτέλ, όχι οι ισχυροί, όχι τα συμφέροντα. Φίλες και φίλοι πολίτες της Κοζάνης, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συγκλονιστική σημερινή σας παρουσία και την υποδοχή. Είναι μια υποδοχή που θυμίζει άλλες μέρες. Μέρες μεγάλων τριάμβων για τη Δημοκρατική Παράταξη και μέρες που θυμηθήκαμε κι εμείς όταν εδώ στην Κοζάνη δίναμε το μήνυμα της νίκης, φέραμε πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι θα ξαναφέρουμε πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κοζάνη και σε όλη την Ελλάδα σε δύο Κυριακές από σήμερα. Πολίτες της Κοζάνης, θέλω σήμερα να σας μιλήσω από καρδιάς. Σε μια προεκλογική συγκέντρωση διαφορετική από τις άλλες.
Όπως βλέπετε, εγώ μιλάω από στήθους. Δεν έχω χαρτιά μπροστά μου να σας διαβάζω. Γιατί θέλω να σας πω αυτά που πιστεύω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Και πιστεύω ότι ο νομός σας, η Δυτική Μακεδονία, η περιφέρειά σας, είναι μια αδικημένη περιφέρεια και ένας αδικημένος νομός. Και ήρθε η ώρα μαζί να ξαναβάλουμε στο χάρτη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Γιατί δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Ήρθε η ώρα να ξαναμιλήσουμε για τους ανθρώπους του Μόχθου, για τους ανθρώπους της εργασίας. Και ήρθε η ώρα να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο που κανένας δεν θα μένει πίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης ένταξε το 19 καλύτερες δουλειές, καλύτερες συντάξεις, καλύτερους μισθούς. Και αυτό το οποίο κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, είναι η χώρα μας να έχει αρνητικές προτεραιότητες.